Καλημέρα στους καλεσμένους μας. Καλημέρα. Για πείτε μου, παιδιά, τι κάνετε? Λοιπόν, καλά είμαστε και οι δύο. Εγώ προσωπικά κάνω τα μαθήματα, το οποίο είχαμε δουλέψει από πριν. Μπράβο. Και εύχομαι να σας αρέσει. Οπότε έχουμε βγάλει, υπάρχει και στο YouTube για όσους θέλουν να το ακούσουν και να δουν το ωραίο μας βίντεο κλιπ. Μπράβο σας. Κάτσε, παιδί μου, κάτσε. Άνετα, σε θέλω, σκεύη μου, άνετα. Σωτήρι μου. Σίγουρα, ναι. Άνετης, άνετα. Θα σου έλεγα, σκεύη μου και λύπη. Από πού έτσι εμπνευστήκατε γι' αυτό? Στο μεταξύ να αναφέρουμε πως η στιχουργός είναι η κυρία Ελένη. Περιποιηθώ, σου φέρω ένα χαρτομάντιλο, γιατί το κοκκινάδι σου έχει βγει λίγο περισσότερο. Ευτυχώς που μου το είπε. Περίμενε. Δεν μπορώ να έρθω εγώ, αλλά χαρτομάντιλο θα σου φέρω. Πάμε να δούμε το βίντεο για να περιποιηθεί λίγο η σκεύη μας και επιστρέφουμε. Ρουντόλφ το ελαφάκι με καρδιά. Είναι προσεκτική. Να κοκκινήσει λίγο εδώ το... Είναι απόλυτα χριστουγεννιάτικο. Φήμες λένε το βίντεο, αλλά έτσι για να κλάξει και το κλίμα. Να μην συγκινήθει κάποιος, μπορώ να καταλάβω. Στη συνέχεια σας έχω μια νέα χορογραφία για το τραγούδι Jingle Bells που θα το ακούσει. Στόλισαν για φέτος τις γιορτές ήδη ή περιμένουν ακόμη λίγο, γιατί υπάρχει ο κόσμος που περιμένει. Μάλιστα. Λοιπόν, διάφορες απόψεις. Να πούμε ότι... Ρίξε πίσω. Και? Και πρέπει να είναι με τη μύτη να κοιτάει την πόρτα. Πήγαινε δέστο τώρα. Α, ελπίδα μου, μπράβο! Τι, κοιτά την πόρτα, κοιτά τι σημαίνει η αυτό. Η ώρα είναι καλή, αφού το είπε το παπούτσι, η ώρα είναι καλή. Εν έχουμε και εμείς έναν παρά. Ναι, απλά ανάποδα. Ναι, απλά ανάποδα. Πώς είναι το ανάποδο? Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, βέβαια.